άλλο ένα φωνικό και στο φόντο ο υπόκοσμος. Είναι ένα λεπτό ζήτημα, επικίνδυνο, δύσκολο να τα ακουμπήσει κάποιος. Ακόμη και εμείς οι δημοσιογράφοι, εμείς θα αποχειρήσουμε κάτι τέτοιο σήμερα. Γι' αυτό καλέσαμε στο στούντιο τον κύριο Νίκο Κώση, πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης. Καλώς ήρθατε, κύριε Κώση. Καλώς σας βρήκα και καλές επιτυχίες στο έργο σας. Δέστε τη σύμπτωση. Εμείς ξεκινάμε ένα νέο σταθμό. Βλέπουμε όμως εικόνες από περιστατικά τα οποία σοβούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και διερωτόμαστε και από την εποχή που ήσασταν εσείς Υπουργός Δικαιοσύνης και παρακολουθώ τη δεκαετία του 90, έτσι. 97 με 2002. Αυτά που παρακολουθείτε σήμερα, κύριε Κώση, σας ξενιζούν. Για τα μεγέθη της Κύπρου και για τον κόσμο της Κύπρου, νομίζω πρέπει να ξενίζουν τον καθέναν. Είναι κάτι το οποίο ήταν ασυνήθιστο για την Κύπρο. Και νομίζω ότι κάπου υπάρχει. Πρόβλημα. Να σας πω, εμένα, όπως το βλέπω και το είπα και σε όλους τους υπουργούς που περάσαν και στον πρόεδρο και σε όλους, ότι πρέπει να αποφασίσει η κυβέρνηση ότι το έγκλημα θα το έχει εξω πίσω. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουν αυτοί ότι υπάρχει έχει μουχτάρι των χωρκών, ότι πρέπει οπωσδήποτε να τους βάλει στη θέση τους και μπορεί να τους βάλει αν το έχει αποφασίσει. Και για να τους βάλει όμως πρέπει να έχει μια αστυνομία η οποία έχει εξαίρετους αξιωματικούς. Η ηγεσία της αστυνομίας, τους οποίους ξέρω προσωπικά, είναι πάρα πολύ καλή, αλλά δυστυχώς υπάρχουν και μέσα στην αστυνομία πεπτοφαλαγκίτες, υπάρχουν πληρωμένοι πράκτορες όλων αυτών των φατριών, τους οποίους τους δίνουν κάλυψη και τους βοηθούν. Συνεπώς, πρέπει να εντοπίσει ένας πολιτικός προϊστάμενος η κυβέρνηση πρέπει να ξέρει το εξής, ότι η αστυνομία έχει δύο εχθρούς. Πρώτα είναι ο εαυτός της. Εκείνοι οι οποίοι είναι διεφθαρμένοι και είναι, μπορεί να λίγοι, μπορεί να είναι 50, 100, 200, αλλά έχει και ένα σώμα που από 6.000 αστυνομικούς οι οποίοι είναι ευσυνείδητοι και μπορούν αυτά να εργαστούν. Αυτά όλα που λέτε τα ξέρει η αστυνομία. Κοιτάξτε, να δείτε, επιμένω εγώ ότι τα ξέρει. Έχουν τις πληροφορίες τους, αλλά εάν δεν αποφασίσουν ότι πάση θυσία θα πολεμήσουν το έγκλημα, ξέρουν τους ποιοι είναι πίσω, ξέρουν ότι δημιούργησαν φατρίες, ξέρουν ότι δημιούργησαν προσωπικούς στρατούς, ξέρουν ότι πληρώνουν ανθρώπους για να κάνουν τα εγκλήματα. Ξέρουν προσφέρουν προστασία, απόκτησαν όμως, το επικίνδυνο είναι, απέκτησαν οικονομική βάση. Με εκατομμύρια. Και γιατί, πώς, όταν έρχεσαι και πιάνεις κάποιον και του λες, κύριε, πρέπει να ανοίξω τους τραπεζογραμμούς σου για να δούμε τι έχεις, διότι έκαμε στο τάδε, υποψιαζόμαστε ότι έκαμε στο τάδε πράγμα. Γιατί να με πιάσει αυτούς τους ανθρώπους και να ανοίξει το φάκελο του καθενός, τις τράπεζες. Έχει το excuse υπό την εξής έννοια, ότι πώς, αφού δεν δουλεύεις, αφού δεν κάνεις τίποτε, πώς βρέθεσαι και να έχεις προσωπικού στρατού, να έχεις αυτοκίνητα πολυτελεία, να κινείσαι παντού και να μην σε πειράζει κανένας. Σημαίνει ότι κάτι λάθος υπάρχει. Τι εμποδίζει την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της, κύριε Κώση? Πρέπει, είναι και πολιτική απόφαση. Πρέπει να αποφασίσει ο πολιτικός προϊστάμενος της κυβέρνησης ότι αυτό το πράγμα θα το βάλει μπροστά, να δώσει οδηγίες στην αστυνομία, να δώσει κάλυψη στην αστυνομία, διότι υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο έζησα και εγώ τότε. Καμιά φορά η αστυνομία σου λέει, ένας αστυνομικός, εγώ να πάω εντάξει, να εναντίον του εγκλήματος και να ρίψω, κινδυνεύσω, αλλά θα μου δώσει κάλυψη στη συγκεκριμένη στιγμή όταν έχω κάποιο πρόβλημα ο πολιτικός προϊστάμενος, το κράτος? Και νομίζω τούτον δεν το απέδειξε καμιά κυβέρνηση, ότι στηρίζει την αστυνομία για να εφαρμόσει το έργο της κανονικά. Αυτά που παρακολουθούμε να συμβαίνουν με τη μορφή του οργανωμένου εγκλήματος αφορούν περιφερειακά πρόσωπα και δεν ξέρουμε πόσο είναι πρωταγωνιστές είναι και εντελώς κομπάρσι ή άσχετοι. Όχι, οι περιφερειακοί γίνονται μετά. Ξεκινάει η μάφια, πώς ξεκινά? Ξεκινά με το μικρό εγκλήματα και προχωρά. Αποκτά δύναμη οικονομική, παίρνει στρατό δικών της, έχει τα μέσα να παρακολουθεί. Δηλαδή ξεκίνησαν, έτσι ξεκινούν και μετά μεγαλώνουν. Γίνονται μαφίες, έγιναν διάφορες φατρίες. Κάθε επαρχία έχει τη φατρία της, κάθε πόλη έχει τον αρχηγό της. Και υπάρχουν και οι μικροί, πιο μικροί, οι οποίοι όμως είναι
θα εξελιχθούν αύριο και ήδη. Και πάντα λέμε, κύριε Κούτσο, ότι είναι άτομα γνωστά στην αστυνομία. Είναι... Αφού είναι γνωστά στην αστυνομία, γιατί κυκλοφορούν ελεύθεροι οι δολοφόνοι. Είναι γνωστά και σε όλους μας, δηλαδή, δεν ξέρω να κοιτάξει. Ξέρεις, και ρωτάτε, ρωτάτε, ρωτάτε. Είπα ότι πρέπει πρώτα η αστυνομία να. Τώρα ευτυχώς μπήκαν και οι βοηθοί αρχηγοί, είναι ξέρετε οι άνθρωποι που τους γνωρίζω. Πρέπει πρώτα να κάτσουν και να πούν ότι ποιοι είναι οι επίορκοι μέσα στην αστυνομία. Και τους εντοπίζουν, δεν είναι εύκολο να τους εντοπίσεις. Να τους απομονώσουν, αν δεν μπορούν να τους αποπέμψουν, να τους απομονώσουν, να τους πάρουν σε θέσεις που δεν είναι κλειδιά και να αποφασίσουν ότι θα τα βάλουν πίσω τους, ξοπίσω τους καθημερινά. Να υπάρχει ένα σώμα το οποίο να τους κατατρέχει ξοπίσω, για ό,τι κάνουν. Τα μεγάλα ονόματα είναι γνωστά, λέτε, αλλά δεν μπορούν να τα ακουμπήσουν και έχει χειροτερέψει και η κατάσταση από παλιά. Ναι, και δεν θα μπορούν, διότι είναι πολλά πιο δύσκολο να πω ότι ήταν τότε που ήμουν εγώ στην εξουσία. Τώρα απέκτησαν οικονομική βάση, μεγάλη οικονομική βάση. Μιλούμε για εκατομμύρια. Οπότε μπορεί να εξαγοράσει και αστυνομικούς, μπορεί να πληρώσει και μάρτυρες, μπορεί και το βλέπουμε καθημερινά και στα τις μαρτυρίες τους. Διότι φοβάται μετά ο κόσμος, όταν βλέπει ότι αυτοί οι άνθρωποι κινούνται και κάνουν και τους ευεργέτες μέσα στην κοινωνία και δεν τους πολεμά το κράτος, δεν έχει τόπο να τους πιάσει, γιατί να πάει να δώσει μαρτυρία, να εκθέσει τον εαυτό του και σε κίνδυνο. Και κινδύνευση, ναι. Δηλαδή, τούν τα πράγματα, ζήτητα κι εσείς, ζήμεντα και ο καθένας. Εγώ προκάλεσα ορισμένους που μου λένε ορισμένα πράγματα, αν τα πηγαίνετε κάμετε κατάθεση. Να πάμε κατάθεση, λέει, και την άλλη ημέρα να μας βάλουν μπόμπα. Άρα ο κόσμος φοβάται. 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 Και πρέπει, αυτοί που γνωρίζουν φοβούνται. Και πρέπει η αστυνομία, ασφαλώς, και πρέπει η αστυνομία να φροντίσει τον το φόβο του κόσμου να αλλάξει αυτή την τροπία. Και για να την αλλάξει πρέπει να αποδείξει η ίδια ότι είναι έτοιμη να πολεμήσει το έγκλημα. Κύριε Κωσή, να δούμε αν σας ακούει και η αστυνομία αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, τον Ανδρέα Αγγελίδη. Κύριε Αγγελίδη, καλημέρα. Καλημέρα σας και θα ήθελα να σχολιάσω το έχει ο Κωσής. Καταρχήν όσον αφορά το τελευταίο που είχε αναφέρει για τον φόβο και όντως οι προσπάθειες που γίνονται είναι η αλλαγή αυτής της νοοτροπίας και μέσα από τις διάφορες δράσεις και ενέργειες της αστυνομίας σε διάφορα επίπεδα να νιώσει ο πολίτης ασφάλεια. Και αυτό είναι... Υπάρχουν επίορκοι στην αστυνομία. Να τελειώσω στο προηγούμενο. Βεβαίως πάντοτε περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν έχοντας υπόψη το τι υπάρχει. Από πλευράς ηγεσίας και του ιδίου του αρχηγού υπάρχει η βούληση για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος. Όσον αφορά το ερώτημα σας, βεβαίως εκεί που υπάρχουν μέλη μας που δεν συμπεριφέρονται όπως πρέπει να συμπεριφέρονται, η πολιτική που εφαρμόζεται είναι μηδενική ανοχή. Και υπάρχουν μέλη τα οποία δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντα όπως θα έπρεπε. Και βεβαίως αυτό είναι αρνητικό για όλους εμάς τους υπόλοιπους που εργάζονται καθημερινά για την ασφάλεια του κόσμου κατά από δύσκολες και αντίξουσες συνθήκες. Εκείνο το οποίο θα ήθελα επίσης να προσθέσω. Κύριε Αγγελίδη, θα θέσω το εξής ερώτημα συγκεκριμένα, γιατί ο κύριος Κώσης μας έχει πει ότι το οργανωμένο έγκλημα, οι μεγάλες πατρίες και τα συγκεκριμένα πρόσωπα, μιλάμε για τα μεγάλα, έχουν αποκτήσει και οικονομική βάση, το παίζουν και ευεργέτες, κυκλοφορούμε λιμουντζίνες. Μεταφέρω τι ακριβώς έχει περιγράψει. Και στην ουσία δρούν ανενόχλητοι, Κυριάκο. Κοιτάξτε, καταρχήν θα πρέπει να πω κάτι. Όντως η αστυνομία κατέχει τις πληροφορίες, επεξεργάζεται πληροφορίες, υπάρχουν και περιπτώσεις που ενδεχόμενα έχουν αποτραπεί εγκληματικές ενέργειες. Εκείνο το οποίο όμως έχει σημασία, αυτά δεν λέγονται. Και βεβαίως η αστυνομία γνωρίζει αρκετές καταστάσεις. Έχουμε πληροφορίες για συγκεκριμένα πρόσωπα. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι οδηγίες που έχει δώσει ο αρχηγός και κάτι το οποίο είχε δει για το φως της δημοσιότητας, για καλύτερο συντονισμό όλης αυτής της κατάστασης και καλύτερης παρακολούθησης του εγκλήματος, έχει δημιουργηθεί η υποδιέστηση καταπολέμησης οργανωμένου εγκλήματος και τρομοκρατία συγκεκριμένα που βρίσκεται στο ΔΑΗ αρχηγείου, που αυτή η υποδιεύθυνση η οποία στελεχώνεται τώρα και έχουν δώσει συγκεκριμένες οδηγίες και ενέργειες, θα παρακολουθά όλες αυτά τα οποία έχετε πει, τις σοβαρές εγκληματικές ενέργειες, θα υπάρχει συντορισμός σε σχέση με τις πληροφορίες που υπάρχουν, το κάθε τι, και βεβαίως εκεί που είναι εφικτό να αποτρέπεται, και βεβαίως το σημαντικό είναι η αστυνομία, πέραν από τη διερεύνηση, δεν θα μείνει μόνο στη διερεύνηση, να γνωρίζει καταστάσεις πριν τη διάπραξη ενός εγκλήματος και να γίνονται ενέργειες. Η διαφορά που υπάρχει και νομίζω είναι κατανοητό, αυτά, ορισμένα από αυτά τα θέματα, τα οποία είναι σοβαρά θέματα, δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας και είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι αρκετά γίνονται σε σχέση με τον έλεγχο του εγκλήματος. Και επαναλαμβάνω, περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν,
και θα υπάρχουν και μέσα από την εκπαίδευση των μελών μας τα κατάλληλα μέλη να εκπαιδεύονται έτσι ώστε να υπάρχει και υπάρχει η αποφασιστικότητα και η βούληση όλων εμάς να πατάξουμε το οργανωμένο έγκλημα. Πόσα φωνικά θα ζήσουμε ακόμη όμως, κύριε Αγγελίδη, μέχρι συγγνώμη. Πόσα φωνικά θα ζήσουμε ακόμη. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Εάν δείτε γενικότερα το έγκλημα, σε όλες τις χώρες φόνοι ή και άλλα εγκλήματα θα υπάρχουν. Το σημαντικό είναι να ελέγχονται και να περιορίζονται. Και βεβαίως εκεί που είναι δυνατό να αποτρέπονται. Να μην υπάρχει καθόλου έγκλημα, σίγουρα αυτό δεν είναι εφικτό. Όμως σε σχέση με προηγούμενα χρόνια μπορεί να υπάρχει κάποια μείωση του σοβαρού εγκλήματος. Αυτό δεν το λέω σαν δικαιολογία, απλά αναφέρω στατιστικώς. Δεν υπάρχει όμως μείωση και θα έλεγε κανείς ότι υπάρχει και εμφαντικά πλέον η παρουσία των μεγάλων φατριών και των προσώπων που τα αποτελούν και διερωτόμαστε, μεταφέρω αυτό που έχει πει και ο κύριος Κώσης, ναι, ότι αυτοί προσφέρουν προστασία και το ξέρουμε, ενώ φαίνεται ότι τους προσφέρεται και προστασία από επίορκους εντός αστυνομίας. Τους καλύπτουν. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο λέτε θα πρέπει σίγουρα να τεκμηριώνεται. Εάν εκεί που υπάρχουν, γιατί δεν έχω κάτι συγκεκριμένο για να μπορώ να σχολιάσω και αυτό να απαντώ γενικά. Εκεί που υπάρχουν, και αυτό το έχουμε αποδείξει, στοιχεία ότι οι μέλη μας εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο με οργανωμένες φατρίες ή εγκληματίες, λαμβάνονται όλα τα μέτρα και αυτό είναι άμεσο και υπάρχει βούληση και οριστικότητα από πλευράς της ηγεσίας. Είμαστε πολύ μικρή κοινωνία, κύριε Αγγελίδη, και μιλάμε για πράγματα τα οποία δεν τα λέει, τα λέει ο κύριος Κώσης με την εμπειρία που έχει από τη δεκαετία του 90 και του 2000. Και λέμε, μήπως χειροτέρεψαν κιόλας τα πράγματα. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία σίγουρα παρακολουθούμε όσον αφορά το θέμα της προστασίας και τα υπόλοιπα. Γιατί είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και βεβαίως έχει σημασία αν ο πολίτης, αν κάποιος απειληθεί και δεν μπορεί να καταθέσει στην αστυνομία. Υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιοι μπορεί να δώσουν καταθέσεις. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που δεν μπορούν γιατί σκέφτονται διάφορα θέματα και, ή την δική τους προστασία ακόμα και την οικογένειά τους. Από τη στιγμή που δεν θα δώσει κατάθεση, δεν σημαίνει ότι σίγουρα είναι τέτοιο το νομικό σύστημα που πρέπει να διευρυνθεί μια πράξη, πρέπει να δώσει κατάθεση. Εάν όμως δεν δώσει κατάθεση, δεν μένουμε μόνο σε αυτό ότι δεν έχει δώσει κατάθεση. Γίνονται κάποιες άλλες ενέργειες οι οποίες σίγουρα δεν μπορούν να δεχθούν από αέρος. Το ερώτημα είναι συγκεκριμένο. Ναι. Με τη νέα ηγεσία της αστυνομίας και γνωρίζουμε και τις ικανότητες του αρχηγού και την προσπάθειά του, μπορείτε να ξεριζώσετε το οργανωμένο έγκλημα και τις φατρίες, κύριε Αγγελίδη? Κύριε Κερίδη, αυτή είναι η προσπάθεια. Αυτή είναι η προσπάθεια και πιστεύω με τις ενέργειες τις οποίες γίνονται από πλευράς της αστυνομίας και της ηγεσίας θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Η βοήθεια όλων είναι σημαντική και το οποιοδήποτε πολίτη είναι σημαντική. Προσπαθούμε και αυτό γίνεται σε συνεχή βάση να μετατραπεί αυτό το, αν θέλετε, το αρνητικό κλίμα ή τη δυσπιστία των πολιτών να νιώθει ο πολίτης ανασφάλεια. Ο πολίτης πρέπει να νιώθει ασφάλεια. Και σωστά έχετε πει, εμείς πρέπει να είμαστε μπροστά πρώτα για να νιώθει ο πολίτης ασφάλεια. Μάλιστα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε κύριε Αγγελίδη ότι ζούμε διαδοχικά διάφορα περιστατικά με δολοφονίες. Αυτά τα πρόσωπα, οι δράστες, κυρίως κινούνται στον χώρο του υπόκοσμου και τους ξέρετε. Δεν είναι οι πρωταγωνιστές του οργανωμένου εγκλήματος, είναι οι εκτελεστές. Τι θα γίνει με τους ηθήνοντες αυτής της υπόθεσης, τις φατρίες, τις οικογένειες που προσφέρουν αναεπαρχία, προστασία... έχουν δημιουργήσει οικονομική βάση με ο κ. Κώσης. Κύριε Κώση, θέλετε να πείτε κάτι σε αυτό, να σας ακούσει ο κ. Αγγελίδης. Νομίζω είναι γνωστό ότι υπάρχουν φαντρίες στην κάθε επαρχία, έχουν κάποιον αρχηγό, όπως είπα, και άλλες πιο μικρές. Αυτοί οι οποίοι είναι αρχηγοί έχουν οικονομική βάση. Πού ήβραν αυτά τα χρήματα, πώς κυκλοφορούν στους δρόμους με αυτοκίνητα πολυτελείας, ή έχουν επαύλες που ζουν μέσα, που κάθε μέρα διασκεδάζουν. Γιατί δεν πάει κάποιον να τους κάνει έναν έλεγχο, να δούμε πού ήβραν τα οικονομικά μέσα για να κάνουν αυτή τη ζωή. Στον κάθε πολίτη, και σε έναν και σε μένα, έρχεται και σου λέει: Κύριε, πόθεν έσχεσαι. Λέω εγώ: Πού ήβραν τα χρήματα που ξοδεύεις? Εδώ είναι 10-15 άτομα να κάνουν το ίδιο σε αυτούς τους ανθρώπους. Εντελεχώς, να κοιτάξουν τα ταμεία τους παντού. Πώς κινούνται. Πού τα βρίσκουν τα χρήματα. Πού τα βρίσκουν τα χρήματα. Μια ημέρα στην άλλη, ένιχε να φάει για την άλλη ημέρα, ύστερα από 5 χρόνια. Διότι μιλούμε για σειρά, μιλούμε για τους συγκεκριμένους. Έγιναν ζάμπλουτοι. Ξέρουμε το πράγμα. Τα δείχνουν δηλαδή. Δεν είναι θέμα ότι τα χώνουν. Τα δείχνουν ότι κινούνται. Και επιστρατεύουν και νεαρούς, μικρούς.
Συνήθως παίρνουν ανθρώπους οι οποίοι δουλέψαν στα ΟΗΚ για να τους κάνουν μισθούς για να μπορούν να κάνουν σε διάφορες προμιές τους, ενέργειες. Εσείς τι λέτε για όλα αυτά που ακούτε, κύριε Αγγελίδη? Κύριε Πιερίδη, αυτά τα οποία ακουγόνται σίγουρα για αυτές τις φατρίες, τους αρχηγούς κτλ. Η αστυνομία θα πρέπει να πω ότι μέσα σε κάποια πλαίσια συνεργάζεται και με άλλες υπηρεσίες του κράτους. Και νομίζω, χωρίς να σε αυτό σε λεπτομέρειες, όσον αφορά το θέμα της οικονομικής δραστηριότητας ή πού έχουν τα λεφτά ή κατά πόσο μπορούν να τα δικαιολογήσουν. Αντιλαμβάνεστε, υπάρχει ένα νομικό σύστημα το οποίο υπάρχει, το οποίο τηρούμε, αλλά αυτό που το έχω πει, το λέω γιατί έχουμε αναπτύξει κάποιες συνεργασίες με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους για διάφορα θέματα στη διερεύνηση κάποιων πληροφοριών ή στη διερεύνηση κάποιων υποθέσεων. Και βεβαίως η προσπάθεια που γίνεται είναι να από τη μια να ελέγχεται, αλλά και από την άλλη, εκεί που υπάρχουν τα στοιχεία να προχωρούμε, και αυτό το έχουμε δείξει γενικότερα στη διερεύνηση σοβαρών υποθέσεων, στην πάταξη αλλά και στη σύλληψη του. Κύριε Αγγελίδη, ζητήσατε να ανοίξουν τραπεζικοί λογαριασμοί? Κοιτάξτε, το θέμα των τραπεζικών λογαριασμών, η απάντηση πρέπει να υπάρχουν, συγκεκριμένη υπόθεση που να διερευνάτε. Να απαντήσω τώρα έτσι γενικά μια απάντηση, εξαρτάται το τι διερευνάτε, τι στοιχεία υπάρχουν, και αυτά είναι στη βάση διαταγμάτων από τα δικαστήρια. Παρουσιάζεται ενόρκη δήλωση, μαρτυρία, και βεβαίως όταν υπάρχουν εκείνα τα στοιχεία και μαρτυρίες προχωρούμε. Πάντως σε ζητήματα που είναι σοβαρά και απασχολούν την κοινή γνώμη, αλλά λιγότερη σοβαρότητα από το οργανωμένο έγκλημα, φάνηκε ότι στήθηκαν υποθέσεις, άνοιξαν λογαριασμοί, τεκμηριώθηκαν πράγματα. Στο οργανωμένο έγκλημα δεν βλέπουμε τίποτα. Τίποτα. Όχι τίποτα, κύριε Κυρίτη. Αυτό που έχετε πει ή προηγουμένως είναι σημαντικό. Και για να αποδείξουμε ακριβώς τη βούληση που υπάρχει για σοβαρές υποθέσεις οι οποίες έχουν διερευνηθεί οικονομικής φύσεως και τα έχετε αναφέρει, όπως ήταν οι δύο υποθέσεις της Πέτης Αγίας Φύλας, η υπόθεση του Σάπα στην Πάφο, η υπόθεση Χιτάχη που ακόμα συνεχίζει να διερευνάται, σκεφτείτε τι συλλήψεις έχουν γίνει και για ποια πρόσωπα. Για όλους το ίδιο. Ο νόμος είναι ίσως για όλους. Και εκεί είχαν προχωρήσει και στους οικονομικούς ελέγχους στη βάση διαταγμάτων για λογαριασμούς το οποίο έχετε αναφέρει. Τεκμηρίωσε μαρτυρίες. Εδώ περιμένετε από τον απλό πολίτη να βλέπει μπροστά του να περνά μια λιμουτζίνα και να πάει να μαρτυρίζει τι ξέρει. Γι' αυτό έχω πει προηγουμένως, κύριε Πιερίδη, ότι έχει δημιουργηθεί αυτή η νέα υποδιεύθυνση της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος. Αφουγκράζοντας το τι υπάρχει και βεβαίως το γεγονός ότι θα έπρεπε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί όσον αφορά την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος και το έλεγχο, έχει δημιουργηθεί αυτή η υποδιεύθυνση η οποία θα έχει αποτελέσματα μέσα στο πλαίσιο της παρακολούθησης, του ελέγχου, της διερεύνησης των διαφόρων πληροφοριών, της διερεύνησης εγκληματικών ενεργειών στο προληπτικό επίπεδο, και ευελπιστώ και είμαι σε θέση να γνωρίζω, έχοντας υπόψη και εμπειρίες από το παρελθόν, ότι η αστυνομία έχει τη βούληση και βεβαίως εμείς θα είμαστε μπροστά. Δεν λέμε ότι θα λυθούν τα προβλήματα από τη μια μέρα στην άλλη, όχι, αλλά από πλευράς δικής μας θα γίνει ό,τι είναι δυνατόν, έτσι ώστε να νιώθει ο πολίτης ασφάλεια, κάτι το οποίο το έχουμε εμπεδώσει και προσπαθούμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, βελτιώνοντας όλες τις διαδικασίες. Και βεβαίως ένα μεγάλο σημαντικό κεφάλαιο το οποίο υπάρχει είναι ο τομέας των πληροφοριών. Οι πληροφορίες είναι πολύ σημαντικές, οι οποίες διαβάζονται στην αστυνομία, και η επεξεργασία που γίνεται έτσι ώστε να γνωρίζουμε εγκαταστάσεις και πράγματα ανεξαρτήτως αν θα διερευνηθεί ένα έγκλημα ή όχι. Κύριε Αγγελίδη, υπάρχει ένα δεύτερο πολύ σοβαρό περιστατικό στη Λεμεσό που μας απασχολεί ήδη, και βεβαίως το ψάχναμε και από προηγουμένως και το βρήκαμε μπροστά μας, όπως αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, ό,τι χειρότερο μπορεί να φανταστείτε. Να συμβαίνει μπροστά μας. Ναι, να σας πω. Έπρεπε να πάνε τα παιδιά να μαρτυρήσουν για να μπορέσει να κινηθεί ένα σύστημα και να προστατεύσει αθώα παιδάκια. Να σας πω. Αυτές οι υποθέσεις περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα. Καταρχήν θα πρέπει να πω κάτι για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί το πώς παρουσιάζουμε αυτά τα γεγονότα στην προσπάθεια που γίνεται έτσι ώστε να προστατεύσουμε τους ανήλικους. Σωστό. Από τη στιγμή που είχε εντοπιστεί ο 8χρονος ο οποίος απουσίαζε, τα μέλη της αστυνομίας δεν έμειναν μόνο στο γεγονός ότι είχε εντοπιστεί, αλλά προχώρησαν και αξιολόγησαν συγκεκριμένα στοιχεία και πληροφορίες και καταλήξαμε στη σύλληψη του συγκεκριμένου προσώπου 48 χρόνων, ο οποίος βρίσκεται ενώπιον του δικαστηρίου τώρα για να ζητηθεί η περαιτέρω κράτησή του. Μιλούμε για υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Δεν υπάρχει κακοποίηση. Υπάρχουν τα θέματα άσεμνων πράξεων εναντίον του ιδίου
του 8χρονου αλλά και της αδερφής του 12χρονου και η αστυνομία προχωρεί να διερευνήσει αυτήν την υπόθεση. Επί ευκαιρία που μιλούμε για αυτήν την υπόθεση, εκείνο το που έχει σημασία προς τους πολίτες, προς όλους εμάς, αν οποιοδήποτε έχει πληροφορίες ή υποψίες, είτε στο οικογενειακό, φιλικό ή στο περιβάλλον μας γενικότερα, ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο σε ανήλικα πρόσωπα, γιατί είναι εκμετάλλευση που γίνεται, είναι καλό να ενημερώνονται οι αρχές, σίγουρα και η αστυνομία, και επιπρόσθετα να πω ότι τα μέλη μας έχουν εκπαιδευτεί για τον τρόπο που θα πρέπει να χειρίζονται αυτά τα θέματα, γιατί αν σκεφτείτε τη φυσιολογική κατάσταση που βρίσκονται αυτά τα παιδιά σε τέτοιες καταστάσεις, αν δεν υπάρχει ο κατάλληλος χειρισμός, δεν θα μπορούν να μιλήσουν. Στην προκειμένη περίπτωση, έχουν ήδη ενημερωθεί και υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας για το θέμα. Προκύπτουν και άλλα θέματα όσον αφορά τη συγκεκριμένη οικογένεια και τη χάνη του ανάλογου χειρισμού και του ενδιαφέροντος από πλευράς της δικής μας με όλες τις υπηρεσίες. Κύριε Αγγελίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει και εμείς γύρω από το θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης. Έφτασε μέχρι την παρενόχληση. Εκμετάλλευση. Και ευτυχώς που μίλησαν τα παιδιά. Η οικογένεια παρακολουθεί το γραφείο ευημερίας. Αν και σύμφωνα θα μας τα πει και η Έρικα εκτενώς από τη Λεμεσό. Έρικα, σ' ακούμε. Καλημέρα, Κατερίνα, Κυριακό, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία για το διάταγμα προσωποκράτησης του 48χρονου, ο οποίος τέθηκε υπό 8ήμερη κράτηση. Παρουσιάστηκε στο δικαστήριο, το οποίο διεξήχθηκε και κλεισμένο των θυρών, να πούμε χωρίς δικηγόρο, δεν έφερε ένσταση στην κράτησή του, ενώ να πούμε ότι δεν παραδέχεται την σεξουαλική κακοποίηση τόσο του 8χρονου όσο και της 12χρονης αδερφής του. Να πούμε ότι υπήρξε κάποια τροποποίηση στην νομοθεσία τα τελευταία χρόνια και κάτω των 13 ετών, λόγω του ότι η άσεμνη επίθεση στο κατηγορητήριο, αυτό που αντιμετωπίζει ο ύποπτος, είναι σεξουαλική κακοποίηση, λόγω του ότι και τα δύο παιδιά είναι κάτω των 13 ετών. Να πούμε ότι τα αυτό που είναι παρενόχληση με βάση τη νέα νομοθεσία όταν είναι κάτω από 13 ετών είναι κακοποίηση. Ακριβώς. Παρόλο που τα παιδιά και τα δύο εξετάστηκαν από ιατροδικαστή και δεν φέρουν σημάδια κακοποίησης, ωστόσο αυτό που διερευνάται από το ΤΑΕ Λεμεσού είναι σεξουαλική κακοποίηση των δύο παιδιών. Να πούμε ότι έχουν τεθεί ήδη υπό την προστασία του γραφείου ευημερίας τα δύο παιδιά, ενώ γίνονται περαιτέρω έρευνες για να διαπιστωθεί κατά πόσον τα παιδιά είχαν επισκεφθεί και στο παρελθόν το σπίτι του συγκεκριμένου υπόπτου. Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ, Έρικα. Έχουμε και στη συνέχεια να κουβεντιάσουμε για αυτά, για το πώς μπορούμε να ενεργούμε προληπτικά και αν όντως έπραξαν και έμαθαν και έκαναν, προτού φτάσουμε στο σημείο να μιλήσουν τα παιδιά. Στο θέμα των φατριών, είπαμε, είναι ένα λεπτό ζήτημα. Δύσκολα τα ακουμπάει κανείς. Ακούσατε τον κύριο Αγγελίδη. Και μπορείτε έτσι να μας πείτε τη γνώμη σας ελεύθερα. Μας είπε ο κύριος Αγγελίδης ότι είναι γεγονός ότι γίνονται προσπάθειες. Σημασία να έχει ο κόσμος θέλει να δει το αποτέλεσμα. Δηλαδή, το ότι έγινε ένα τμήμα το οποίο θα. Ειδικά για αυτό το θέμα είναι καλό. Όπως είπα. Η ηγεσία της αστυνομίας σήμερα, όπως και τις τελευταίες προαγωγές, είναι μια εξαίρετη ηγεσία, πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Το θέμα όμως θα τους κρίνει ο κόσμος από το αποτέλεσμα. Δηλαδή, στα λόγια μιλούμε όλοι. Στην πράξη πρέπει να δούμε. Κύριε Κώστα, εσείς όταν ήσασταν υπουργός δικαιοσύνης, πώς ελέγχατε ότι συμβαίνει στην αστυνομία? Εδώ εργάστηκα με έναν τρόπο δικό μου, για να είμαι ειλικρινής. Καταρχήν είδα όλους τους εγκληματίες ιδιαίτερα στον καθένα προσωπικά. Όχι στο Υπουργείο μου, σε διάφορα μέρη, και τους είπα, άκουτε να δείτε. Εμπήκα εδώ, σε αυτόν τον Υπουργείο, για να μην είναι κανείς, δυσκολεύτηκα να δεχτώ τη θέση του, αλλά εν πάση περιπτώσει έφεραμε στο φιλότιμο και τον έλαβα. Θέλετε να είστε απέναντι μου, να είστε απέναντι μου. Θέλετε να είστε μαζί μου, να είστε μαζί μου. Θέλετε να μείνετε ουδέτεροι, ουδέτεροι και μαζί μου το δέχομαι. Απέναντι μου, να έχετε υπόψη σας ένα πράγμα. Ή θα σας θάψω, ή θα σας βάλω φυλακή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν σας φοβούμαι και συνεπώς έχετε να κάνετε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αποφασισμένος να χτυπήσει το έγκλημα στη ρίζα του. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Το επόμενο. Το πρώτο επόμενο στάδιο. Ορισμένοι, ή εδοκίμασα και ορισμένους μεταξύ μας, είχα βάλει πράκτορες δικούς τους μέσα στους κόλπους τους. Και ήξερα τι έγινοταν, δηλαδή σε μεγάλο βαθμό. Με βοήθησαν τούτοι. Βεβαίως
Παράκτορες της αστυνομίας εννοείται δικούς σας. Όχι, δικούς τους, δικούς τους. Δικούς τους, τους προσεγγίσατε εσείς. Ναι, τους προσέγγισα, τους έφερα στο φιλόδημο και τους έκανα πράκτορες να μου λένε πώς κινείται το έγκλημα. Είχαμε αποτελέσματα, αλλά από την άλλη πλευρά, εκείνοι οι οποίοι δεν ήταν πειθαρχημένοι, εκείνοι οι οποίοι δεν πειθαρχήσαν, εκείνοι οι οποίοι πήγαν να με ξεγελάσουν, ήταν κάθε μέρα δηλαδή, συνεχώς, τους ενοχλούσαμε πίσω τους. Είχαν λέσχην που χαρτοπαίγνιο, κάθε βράδυ να πάει κάθε εβδομάδα να πάνε να τους σχίσουν τις τσόχες τους που παίζαν, ξέρω εγώ. Εάν δεν αντιμετωπίσεις το πρόβλημα με δυναμισμό, δίνεις τον άλλον την προτοποίηση, δίνεις του την ευκαιρία να συνεργαστεί αν θέλει ή να σταματήσει, αλλά από την άλλη διδάσκει το μήνυμα ότι κύριε, εγώ είμαι αποφασισμένος να χτυπήσω το έγκλημα και δεν σας φοβούμε. Αυτό είναι το δεύτερο στάδιο. Ναι. Το τρίτο στάδιο, βάλατε τον έναν πάνω στον άλλον. Κοιτάξτε να δείτε, ένα για τους βάλεις, μόνοι τους. Μόνοι τους. Τους αφήσατε να σκοτωθούν. Μόνοι τους πάσουν. Και άρχισαν να σκοτώνονται μεταξύ τους. Δεν τους εβάλαμε εμείς σαν κράτος, αλλά αυτοί είχαν τις κόντρες τους. Βεβαίως εγνωρίζαμε τις υποθέσεις, δεν μπορούσαμε να τους, αλλά τους είπα όμως, ξέρω ότι μεταξύ σας υπάρχουν αυτά τα προβλήματα και φώναξα τους. Να έχετε υπόψη σας ότι οποιοδήποτε πιάσω, το κράτος δεν μπορεί να ευνοεί την παρανομία, όποιος και να την κάνει, έστω αν είναι δικός τους. Προχωρήσετε πέραν και ανακάλυψα ότι έκαμετε αυτό το πράγμα με μαρτυρία, πάτε δικαστήριο. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Ναι. Εσείς κάνατε ορισμένους χειρισμούς και είπατε ότι πολλά εξαρτώνται από το δυναμισμό του πολιτικού προϊστάμενου. Όμως ο πολιτικός προϊστάμενος δεν μπορεί να κάνει δουλειά. Κάνατε ξεχωριστό τμήμα στην αστυνομία με αδιάφορους. Έκαναμε τότε όλες. Τι έκανατε? Έκαναμε την αεροπορική πτέρυγα, έκαναμε τους μοτορσίες με τις μοτόρες, τους ζέτακιδες, που να τους δώσει στα μέσα που να μπορούν να χτυπήσουν το έγκλημα. Για να το χτυπήσει πρέπει να ο άλλος εκράνει τη μοτόρα και έτρεχε 200 χιλιόμετρα. Ο αστυνομικός πίσω του με την ίδια μοτόρα και καλύτερη είναι ακόμα να τον τρέχει στο πίσω να τον πιάσει. Με τον ίδιο εξοπλισμό και καλύτερο εξοπλισμό. Τούτοι έχουν τα πάντα στη διάθεσή τους. Επειδή έχουν χρήμα το οποίο δεν δουλεύουν για να το κερδίζουν με τον τρόπο που ξέρετε, όπως και αυτοκίνητα, πολυτελείας, με ταχύτητες το ένα το άλλο, πρέπει να ενισχύσει, το κάνει η αστυνομία βεβαίως. Αλλά δεν είναι μόνο τα μηχανήματα, είναι και η ψυχή του αστυνομικού. Ο αστυνομικός, εάν δεν νιώσει ότι πίσω του είναι η κυβέρνηση και στηρίζει τον, δεν βάλει τη ζωή του κάτω. Διότι την επόμενη ημέρα μπορεί να βρεθεί και κατηγορούμενος ότι δηλαδή υπέρμετρη βία. Μα τι σημαίνει υπέρμετρη βία? Πάει να πιάσει ένα δολοφόνο. Τι βία θα χρησιμοποιήσει, πόση βία θα χρησιμοποιήσει, άμα ξέρει ότι μπορεί να σε σκοτώσει και πιο δυνατό από σένα. Να σα πω την αλήθεια, εγώ δεν είδα υπερμετρή βία εναντίον οργανωμένου εγκλήματος, αλλά περιφερειακά άλλα ζητήματα. Να σα ρωτήσω όμως κάτι σημαντικό. Εσείς λέτε ότι καταφέρατε και οργανώσετε κάπως τα τμήματα. Σήμερα, όπως έχουν τα πράγματα και με την οικονομική δύναμη που πήραν οι φατρίες, είναι ακόμα, είναι, σε σύγκριση με την εποχή σας, είναι ακόμα πιο δύσκολο τώρα. Ναι, μας ελέγχετε τώρα η κατάσταση. Επειδή αφήσαμε τις φατρίες και μεγαλώσαν, εκάμασαν προσωπικούς στρατούς, έχουν προσωπικούς στρατούς ο καθένας, έχουν ανθρώπους τους οποίους πληρώνουν. Και με την ανεργία που υπάρχει τώρα, με την οικονομική κρίση που υπάρχει, βρήκαν νέους και τους βάλαν μέσα. Δεν είναι εγκληματίες οι μικροί, αλλά τους χρησιμοποιούν. Εγώ έχω πει στον κύριο Αγγελίδη ότι ενώ προσπαθεί η αστυνομία και βελτιώνεται, στο οργανωμένο έγκλημα σε ό,τι αφορά τα μεγάλα ψαριά, δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Είπα μηδέν. Και ίσως να έχω παρεξηγηθεί κιόλας. Έχουμε περιστατικό που πιάσαμε μεγάλο ψαρί. Δεν στήθηκε η υπόθεση. Είπα ότι εάν δεν χτυπηθεί στη ρίζα του το κακό, και πιστεύω ότι για να το χτυπηθεί θέλει δυναμισμό, θέλει απόφαση πρώτα και πολιτική απόφαση, που να καταλάβει η αστυνομία ότι έχει τη στήριξη του κράτους και του προϊστάμενου της, τίποτε δεν κάνουμε να δεν το κάνουμε τούτο. Κύριε Κοτζιά, θα ρωτήσω κάτι. Εσείς με αυτά που λέτε δεν φοβάστε? Δεν μπορώ να φοβηθώ. Τι να φοβηθώ? Δηλαδή, αν ο ένας φοβάται και ο άλλος φοβάται, τότε είμαστε ένα άξιο δυστύχημα.
Ασφαλώς υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Αλλά το θέμα είναι ότι γιατί να φτάσουμε στο σημείο να φοβόμαστε εμείς και να μην φοβούνται οι εγκληματίες, ρε παιδί μου. Αυτό είναι το θέμα. Εμένα τότε, δεν ξέρω αν την έζησετε την περίοδο όταν έλαβα, ήταν να έρθει ο Ρουβάς να τραγουδήσει με το Κούτι εκεί στα... Πού ήταν, στο Λίδρα Παλάς, πού ήταν μαζί. Και είπαν ότι να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν δέχονται αυτήν την εξέλιξη και πρέπει να, η αστυνομία να δώσει προστασία. Δηλαδή θα υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι θα έκαναν, θα επαναστατούσαν γιατί να συναντηθεί ο Ρουβάς με το Κούτσια τραγουδήσουν, ξέρω εγώ. Είπα ότι 400 αστυνομικοί θα παραταχθούν στην πράσινη γραμμή για να προστατεύσουν τους τραγουδιστές, για να μην κάνουμε και κίνηση να τσακωθούμε με τους Τούρκους το ένα το άλλο. Και πήγα προσωπικά, για να είμαι ειλικρινής, και με τους 400 έκανα χειραψία. Και τους είπα, ακούτε να σας πω, ξέρετε την αποστολή σας, να μην κρίνετε το μέλλον της αστυνομίας. Κατά πόσο έχουμε αστυνομία στην Κύπρο. Έχετε με πίσω σας. Είμαι μαζί σας. Δεν θα φύγω που δαμε. Πρέπει να φύγουμε και να πετύχει αυτό το που κάνουμε. Και πράγματι, έδωσαν μάχες. Ένας αστυνομικός έχασε τον νεφρό του. Με το εκτυπήθηκε. Αλλά η αστυνομία βγήκε νικητής. Και απέδειξε ότι, αλλά οι αστυνομικοί, λέω, το πράγμα το χρειάζονται. Αν δεν του το δώσεις, δεν είναι να του δώσεις έναν όπλο, να του δώσεις τη στήριξη την οποία χρειάζεται, να καταλάβεις ότι είσαι έτοιμος να θυσιαστείς μαζί του εν ανάγκη, για να μπορεί να τον εψυχώσεις. Πώς θα πάει σε έτσι κρίσιμες στιγμές να βάλει τον εαυτό του απέναντι στους μαφιόζους? Έτσι είναι. Χρειάζεται ψύχωση, αυτό που λέει το σκόλιο. Είναι καλό είναι να συμβουλεύσετε γενικότερα. Μα κοιτάξτε να δεις, το συμβουλεύσετε διάς και το λέεις. Το θέμα είναι ότι πρέπει και ο άλλος να το αποφασίσει ότι ναι, να κάνω μια ομάδα παραδείγματος χάρη με 30-40 ανθρώπους εκπαιδευμένους. Αδιάφθορους. Και το άλλο του αδιάφθορους. Το αδιάφθορους μπορεί να ισχύει για 2-3 χρόνια. Εμένα τότε εισηγηθήκαμε να κάνουμε αδιάφθορους. Και το λέω, ακούτε να σας πω. Οι αδιάφθοροι σε 3 χρόνια μπορεί θα πρέπει να αλλάσουν ή να γίνουν διεφθαρμένοι. Διότι είναι εκτεθειμένοι. Το θέμα είναι σε πόστα τα οποία είναι τόσο σημαντικά που μπορεί και γυναίκα να του βάλουν και χρήματα να του δώσουν. Άμα δουν ότι έχει εκείνο μια εξουσία η οποία είναι σοβαρή και μπορεί να σταθεί εναντίον του εγκλήματος, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ένα αναξιμότητα στην αστυνομία. Κάθε 2-3 χρόνια πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να μετακινούνται αλλού για να μην υπάρχει το περιθώριο που να τους εκμεταλλευτούν, να τους πιάσουν και να τους παρασύρουν. Κύριε Κώση, έχουμε έναν αποδεδειγμένα ισχυρό σώμα αστυνομικών, πολυπληθές, ικανών, καταρτισμένων και έναν αρχηγόν, ο οποίος απέδειξε ότι γνωρίζει ηθικά στοιχεία, τα μεγάλα δεδομένα μπροστά μας. Καλά κάνουμε να το σκεφτούμε, απλώς να επισημάνω ότι το πιστόλι που χρησιμοποίησε ο Ξούρουπας ήταν αστυνομικού. Από το 2008, έτσι, εδώ και 8 χρόνια αυτό το έχει. Αυτό το λέω αυτό. Για να δέσει όλη η ιστορία, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Κώση, που μοιραστήκατε αυτές τις σκέψεις μαζί σας. Νομίζω ότι επιχούν και τη θέληση πολλών και στην αστυνομία που θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα, να βελτιωθούν και να πατάξουν αυτά τα φαινόμενα. Διότι είναι απαράδεκτο σήμερα οι μικροί, οι νεαροί, να έχουν ως ήρωες τους εγκληματίες και να μην έχει τον αστυνομικό. Έχω τον νόμο μαζί μου, έχω το δίκαιο μαζί μου, έχω τα πάντα μαζί μου. Και πρέπει ο αστυνομικός, ο κόσμος να βλέπει με σέβα στην αστυνομία. Και να έρχονται οι νεαροί και να σέβονται τον κάθε, ξέρω εγώ, εγκληματία. Διότι εμπαλικάρει και βάλτε με την αστυνομία. Λάθος πρότυπα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κώση, για την παρουσία σας στο στούντιο του Αλφα. Σας ευχαριστούμε.